Κύριε Υπουργέ, στην προσπάθειά σας να διορθώσετε την κοινική σας τοποθέτηση χθες πέσα σε μια τεράστια αντίφαση. Τι είπατε λοιπόν τώρα μόλις? Είπατε ότι όταν ερωτηθήκατε για την Εξεταστική Επιτροπή είπατε ότι δεν ενδιαφέρεται κανείς και ότι είναι μια άγωνη πολιτική αντιπαράθεση, τσακωμός πως το είπατε. Από αυτή την άποψη λοιπόν για την εξεταστική τη συγκεκριμένου του ΚΚΕ ερωτηθήκατε. Και αυτή η εξεταστική από πού προέκυψε, κύριε Υπουργέ? Μετά από συνάντηση που είχαμε με το σωματείο που έχουν κάνει οι γονείς και οι συγγενείς στο θυμάτι των Τεμπών. Αυτοί ζητήσανε και εμείς στηρίξαμε το αίτημά τους. Άρα λοιπόν αποτελεί αυτή η τοποθέτησή σας προσβολή τουλάχιστον στις οικογένειες των 57 αυτών θυμάτων, οι οποίοι θέλουν να βρουν δικαίωση και να αποδοθεί δικαιοσύνη. Και άρα το πρώτο βήμα για να γίνει αυτό είναι πρέπει να εξεταστούν τα αίτια και να συζητηθούν επί της ουσίας. Και δεύτερον, αν προκύψουν πολιτικές ευθύνες υπάρχουν, αν προκύψουν και οι ποινικές, να παραπευθούν στη δικαιοσύνη αυτοί οι οποίοι έχουν ευθύνες και ποινικού χαρακτήρα. Από αυτή την άποψη λοιπόν σήμερα τι είπατε? Σήμερα, και μετά την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος προσπάθησε να διασκεδάσει τις αλγινές εντυπώσεις που προκάλεσε η χθεσινή τοποθέτηση, συμφωνείτε με την εξεταστική, είπατε, γιατί πρέπει να διερευνηθούν τα αίτια. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, κύριε Υπουργέ. Από αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς αυτό λέμε και πάνω σε αυτή τη βάση ασκούμε κριτική σε μια λανθασμένη τοποθέτηση, την οποία κάνετε και χθες, η οποία επί της ουσίας επιδεικνύει έναν κινησμό. Τουλάχιστον σε αυτούς τις οικογένειες των 57 θυμάτων, αλλά και σε έναν κόσμο ο οποίος τον ενδιαφέρει η ασφάλεια των μέσων μαζικής μεταφοράς, γιατί μετακινείται και ο ίδιος, αλλά και τα παιδιά του.